με δύο λόγια για τον αγώνα που μόλις ολοκληρώθηκε. Ωραία, ολοκληρώσαμε με το καλό και τον μάραθον, το δεύτερο αγώνα του Δροσοπηγή Race. Ήταν μια διαδρομή που αναπτύχθηκε στους ορεινούς όγκους γύρω από τη Φλόρινα. Είχε μια υψομετρική διαφορά που έφτασε περίπου τα 2.000 μέτρα, ενώ το συνολικό ανάπτυγμα της διαδρομής ήταν 57 χιλιόμετρα. Ο καιρός ήταν πραγματικά καλός για την εποχή για τη Φλόρινα, με αρκετή λιακάδα, αλλά καλή θερμοκρασία. Η συμμετοχή, αν και δεν έφτασε τα επίπεδα που περιμέναμε, ήταν μεγάλη αποζημίωση ότι ήρθαν πολύ καλοί αθλητές και δημιούργησαν έναν πολύ καλό συναγωνισμό και έναν καλό τερματισμό. Από εκεί και πέρα περιμένουμε μεγαλύτερη συμμετοχή την Άνοιξη στο X-Country που θα γίνει και πάλι στην Δροσοπηγή και εύχομαι να έχουμε περισσότερους αθλητές και από πολλά περισσότερα μέρη της Ελλάδας. Ο σκοπός μας είναι του χρόνου το Δροσοπηγή Race, το μάραθον να γίνει σε δύο φάσεις, όπου η πρώτη να γίνει στην περιοχή της Φλόρινας και η δεύτερη στην περιοχή της Πρέσπας, οπότε να γίνει και ένα μίνι κύπελο. Δροσοπηγή Race Bike Marathon, ο Λεβέντης ο Κωνσταντίνος με 3 ώρες 22 λεπτά. Συγχαρητήρια Κώστα. Δεύτερος, ο Κάρταλης ο Παντελής με 3 ώρες και 27 λεπτά. Και τρίτος, ο Διακάκης ο Γιώργος, 3 ώρες 27 λεπτά. Συγχαρητήρια παιδιά. Για τη γενική κατάταξη έχουμε σαμπάνιες. Μπράβο σας παιδιά, Ρωσιστήτρος Παναγιώτης και Τουρκόλου Βντούσαν. Συγχαρητήρια, να είστε καλά. Λοιπόν, δύο σχόλια θα θέλαμε να ακούσουμε από τον κύριο Δαγκόπουλο. Να μας πείτε για τη δρομή. Σας ακούμε κύριε Παναγιώτη. Μέτρησα και πέρυσι. Ωραία το μονοπάτι μας. Ο καιρός ήταν ωραίος. Και το πρόβλημα ήταν με τη σχόλη που είχε. Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή μας κάνατε. Και ένα σχόλιο από τον κύριο Ντούσαν από τη Σερβία. You came here for the second time. In the June you are, in July you are in the Dosopigi Race cross country. How you find this course, the marathon course? I very like this marathon because it's fine, perfect. Thank you very much.